Λίγο το βίντεο, παρακαλώ. Είναι τελικά βλάβη σε αγωγό. Ζητήσαμε κοινοποιώντας το βίντεο στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος να το κοιτάξουν το θέμα, γιατί από ό,τι μας είπαν, εντάξει, σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι από το πρωί, αλλά έχει περίπου μία εβδομάδα που είναι έτσι. Δημήτρης Δημητρίου, πρώτος λειτουργός περιβάλλοντος. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι. Ναι, καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, έχετε διερευνήσει το περιστατικό, τι συμβαίνει εκεί? Στην υπάρχει βλάβη σε αγωγό? Πρόκειται για ανάπτυξη όντως η οποία έχει αιτηθεί για απόρριψη νερών από στράγγιση από τις εξκαφές στη θάλασσα. Οι απορρίψεις αυτές γίνονται ελεγχόμενα και εφόσον δοθεί άδεια σε συγκεκριμένη απόσταση από την ακτή. Ναι, αυτή το είναι πολύ κοντινή απόσταση, ακριβώς, όπως τη βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια διαρροή από τον αγωγό απορρίψης, ναι, μη προβλεπόμενη, και σε τέτοια περίπτωση ζητούμε αποκατάσταση της ζημιάς και πιθανότατα προχωρούμε ταυτόχρονα σε λήψη και κάποιων μέτρων εναντίον του. Μάλιστα. Άρα θα προχωρήσετε και θα ενημερώσετε για τα παρακάτω, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ζημιά? Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κάνει ήδη κινήσεις? Θα γίνουν άμεσα οι κινήσεις, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκεί λαμβάνετε άλλα μέτρα? Ναι, υπάρχουν μέτρα με βάση την νομοθεσία του περιελέγχου της ρύπασης των νερών και του υδάτους. Για την επιμόλυνση του νερού τώρα, καθαρισμός, από πού πρέπει να γίνει? Γίνεται παρακολούθηση των νερών απόρριψης, ναι. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση όχι για λόγους μη ρύπανσης, γιατί υπάρχει άδεια για απόρριψη αυτών των νερών, ναι, στη θάλασσα, αλλά σε συγκεκριμένο βάθος και σε συγκεκριμένο βάθος, συγκεκριμένη απόσταση, μάλιστα, και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και γίνεται συνεχής παρακολούθηση κάποιων παραμέτρων και ενημέρωση του τμήματος περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ, εφόσον κύριε Δημητρίου. Παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στις παραμέτρους, ζητούμε άμεσα λήψη μέτρων ή και τερματισμό των απορρίψεων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, η ανάπτυξη φέρει και το κόστος, κύριε Παπανικόλα, έτσι. Παντά.